Σε αναβρασμό παραμένει το Hong Kong. Για 11ο Σαββατοκύριακο διοργανώνονται αντικυβερνητικές αλλά και φιλοκυβερνητικές πορείες. Εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν στην κατοικία της Πρωθυπουργού Κάρι Λαμ σε ένδειξη συμπαράστασης στους μαθητές και φοιτητές που ζητούν προστασία των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Βασικό του σύνθημα, προστατέψτε τη νέα γενιά. Τους χτυπούν και τους τραυματίζουν, δήλωσε ο Ιπ Κιν Ουέν, αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Γίνονται πολλές συλλήψεις. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για το τι του συμβαίνει και βέβαια για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Δεν μπορώ απλώς να κάθομαι και να τους βλέπω στην πρώτη γραμμή να παλεύουν για να σώσουν την πόλη μας. Δεν είναι ασφαλές, δεν είναι δίκαιο. Είναι φοιτητές και μαθητές. Θυμώνω όλο και περισσότερο με την κυβέρνηση. Δεν έχουν πει τίποτα για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Απλώς έχουν αποσυρθεί και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Δεν ασχολήθηκαν με την νεολαία μας που έχει υποστεί μεγάλη βία από την αστυνομία αλλά και από την κυβέρνηση. Η Κάρι Λαμ δεν μας έχει πει τίποτα. Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων εξοργίζει τους πολίτες που εδώ και εβδομάδες διεκδικούν προστασία των δικαιωμάτων τους, όπως προβλέπονται από το ειδικό καθεστώς που διέπει την πρώην Βρετανική Αποικία. Την ίδια ώρα η Κίνα σκληραίνει τη στάση της. Ο φόβος στρατιωτικής επέμβασης προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει αυτοσυγκράτηση και καλεί τις δύο πλευρές να προσέλθουν σε διάλογο.